Για ένα άλλο μεγάλο γεγονός είναι το πρωτάθλημα του ΣΕΓΑΣ. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα φέρει τους αθλητές στα Τρίκαλα, του Στίβου. Ένα μεγάλο πρωτάθλημα για μας, γιατί αυτοί είναι οι αυριανοί πρωταθλητές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε να μας κάνουν περήφανους. Θα έχουν περίπου 1.200 άτομα, συν η συνοδεία άλλους 800 άτομα, συν οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνοδεύουν τα παιδιά αυτά στις αθλητικές τους αγωνιστικές διαδικασίες. Δηλαδή, για τις μέρες αυτές, τα Τρίκαλα θα βρίσκονται στο επίκεντρο του Στίβου. Άλλωστε, τα Τρίκαλα έχουν βγάλει πρωταθλητές και στο Στίβο και σε άλλα αθλήματα. Είναι προστιθέμενη αξία αυτές οι εκδηλώσεις και αυτοί οι αγώνες. Και ότι εμείς δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον... Θα μπορούσατε να μην μιλάτε εκεί πίσω. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον αθλητικό τουρισμό. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις αθλητικές διοργανώσεις. Το είδατε από την πρώτη στιγμή της θητείας μας. Γρήγορα αντιδράσαμε και γρήγορα διεκδικήσαμε και πετύχαμε μια σειρά μεγάλων εκδηλώσεων εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για οποιασδήποτε συνεργασίες οι οποίες θα φέρουν κόσμο, αθλήματα και κίνηση στην περιοχή. Φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε μετά από μια συμφωνία την οποία έχουμε κάνει και πιστεύω να την τηρήσει τόσο ο Υφυπουργός Αθλητισμού αλλά όσο και ο ΣΕΓΑΣ, ο οποίος σίγουρα θα την τηρήσει, να πάρουμε τους αγώνες αυτούς για μια τριετία στην Θεσσαλία. Μια τριετία να γίνεται εδώ για 3 χρόνια, να γίνονται αυτοί οι αγώνες. Να γίνονται σε όλη τη Θεσσαλία αγώνες τέτοιοι, οι οποίοι να βαθμίζουν το αθλητικό σύστημα στη Θεσσαλία. Και νομίζω ότι θα πρόκειται να το πετύχουμε. Εμείς είμαστε εδώ, συνεργασία με όλους τους φορείς για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας. Καλούς αγώνες και ευχόμαστε σε όλους όσοι θα έρθουν. Αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, το team από το ΣΕΓΑΣ, άνθρωποι, οικογένειες οι οποίοι θα έρθουν. Ευχόμαστε να περάσουν καλά. Στους αθλητές ευχόμαστε να έχουν καλές επιτυχίες και να οπωσδήποτε να έχουν και διακρίσεις και οπωσδήποτε να περάσουν καλά εδώ στα Τρίκαλα, όπου μπορούν να περιηγηθούν και να δούνε και τα μετέωρα και όλα τα αξιοθέατα της ομορφιές εδώ του Τρικάλου. Ευχαριστώ τους ΣΕΓΑΣ για τη συνεργασία, ευχαριστώ όλους τους χορηγούς και την τράπεζα, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η οποία ανταποκρίθηκε και σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες εδώ, γιατί συνεργάτες είναι οι οποίοι βοηθήσαν από την πρώτη στιγμή ως την τελευταία. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κάτι και αυτό το πετυχαίνουμε. Και το πετυχαίνουμε γιατί υπάρχει υψηλός δείκτης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ μας. Με αυτόν τον υψηλό δείκτη εμπιστοσύνης και συνεργασίας μπορούμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε λύσεις και προστιθέμενη αξία εδώ στην περιοχή. Και πρέπει να ξέρετε, εμείς κάνουμε τους αγώνες αυτούς και όλους τους αγώνες κάτω από μια δύσκολη περίοδο περνάει η χώρα μας. Το περιβάλλον είναι αρνητικά φορτισμένο. Υπάρχει οικονομική δυσπραγία, υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν οχυρωνόμαστε, ούτε θεωρούμε ασφαλιστική δικλίδα τη δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα μας. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, προσπαθούμε να δώσουμε ελπίδα, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να περισσότερο και όχι να απενεργοποιηθούμε. Διότι σε αυτές οι δύσκολες ένα σοκ πεσημισμού πάει χαμένο. Εμείς πιστεύουμε ότι βάσεις για τη Θεσσαλία του αύριο. Και οπισθογύρισμα και πάμε μπροστά. Και πάμε μπροστά με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Και πάμε μπροστά όχι αποστασιοποιούμενοι από τον κόσμο, αλλά μαζί με τον κόσμο. Και πάμε μπροστά για να δώσουμε αυτή που μπορούμε την ελπίδα και την προοπτική για το αύριο. Γιατί το έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, ο οποίος πραγματικά έδωσε τα πάντα, επέμεινε, η συμβολή του ήταν καθοριστική στο να έρθουν στα Τρίκαλα οι αγώνες. Ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στην πόλη μας την αγωνιζόμενη νεολαία μας στους αθλητικούς στίβους της ζωής. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στα Τρίκαλα είναι ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μικρών κατηγοριών, Παμπέδων Παγκορασίδων Α, ηλικίας 14-15 ετών, και διοργανώνεται από το ΣΕΓΑΣ, τη Νέα ΣΕΓΑΣ Δυτικής Θεσσαλίας,
με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Τρικαίου και τη συνδρομή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Δεν είναι ασφαλώς η πρώτη φορά που η πόλη μας επιλέγεται να διοργανώσει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα της οργανωτικής εμπειρίας των φορέων της πόλης μας και της αθλητικής ιστορίας του νομού μας. Η ΑΣΕ Αγαθητικής Θεσσαλίας είναι η πρώτη τη τάξη ένωση του ΣΕΓΑΣ ανάμεσα στις 25 που έχει πανελλαδικά, διότι δικαιωματικά κατέχει την πρώτη θέση, έχει διοργανώσει τα περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήματα από κάθε άλλη ένωση πανελλαδικά. Χαρακτηριστικά αναφέρομαι ότι τα τελευταία 15 χρόνια η ΑΣΕΓΑΣ διοργάνωσε με επιτυχία 40 περίπου πανελλήνια πρωταθλήματα, μεγάλες διοργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας με κορυφαία τα συγκλητήρια. Έχουμε διοργανώσει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και άλλων κατηγοριών, κουφών, στρατηγικών σχολών κ.ο.κ. Και αυτό ασφαλώς οφείλεται σε ένα δυναμικό ανθρώπινο το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας. Η ΑΣΕΓΑΣ Δυτικής Θεσσαλίας είναι ίσως ο μοναδικός αθλητικός φορέας με τόση μεγάλη και συνεχόμενη αδιάλειπτη προσφορά στο νομό μας, με τεράστια ωφέληση οικονομικά, κοινωνικά, αθλητικά και πολιτιστικά επίπεδα, καθώς κινητοποιεί χιλιάδες αθλητές, γονείς, προπονητές, συνοδούς σωματείων και αποτελεί το καλύτερο πρεσβευτή για την τουριστική προβολή του νομού μας. Αναφέρονται αυτά διότι στους περισσότερους ίσως και αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά είναι γνωστά. Όμως στη σημερινή οικονομική συγκυρία, όπου τα αυτονόητα και πραγματικά χρειάζονται να τα αποδείξουμε κι εμείς οι ίδιοι και πρέπει να παλέψουμε για να πετύχουμε πλέον τα αυτονόητα, και στη σημερινή κρίση που έχει αγγίξει την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, και κυρίως εκεί είναι αυτά που πρέπει να παλέψουμε και αυτά που πρέπει ο Περιφερειάρχης. Γι' αυτό είναι το ιδιατό και το πραγματικό και η Θεσσαλία το αξίζει. Με επίμενες λοιπόν ενέργειες του κόσμου, στους Τρικαλινούς και στις Τρικαλινές, να αυτοί που θα μείνουν στην πόλη μας να ψηφίσουν το κάψωνα και να έρθουν να δώσουν το ζεστό του χειροκρότημα στην νεολαία μας, διότι πραγματικά το αξίζει ως επιβράβευση, διότι τα νιάτα αποτελούν το πιο ελπιδοφόρο μέρος της χώρας μας. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Στα Βόρεια Ελληνικής Τράπεζας και συνεργάστηκε μαζί μας άψογο όλο αυτό το διάστημα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι ο εδώ. Αγαπητοί φίλοι του αθλητισμού, αγαπητοί συμμετέχοντες, με αισθήματα χαράς κορυφόμαστε στην πόλη των Τρικάλων την αθλητική διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παμπέδων Παγκορασίδων. Η αθλητική άμυλα και οι ανθρώπινες αξίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος πρέπει να αποτελούν την αφορμή για κάθε αθλητική αναμέτρηση, αναμέτρηση δυνατοτήτων, προετοιμασίας ψυχικής και σωματικής. Η διάδοση των αξιών του αθλητισμού δημιουργεί πνευματική και ψυχική ανάταση και προάγει την ποιότητα ζωής του ατόμου. Ζητούμενο είναι η ενθάρρυνση του κοινωνικού ρόλου των νέων, ο σεβασμός του συμμετοχή, η εκμάθηση και τήρηση κανόνων της συλλογικής ζωής, η προσπάθεια του έφαγον ίνστε, καθώς όλα αποτελούν αξίες που καλλιεργούνται μέσα από τον αθλητισμό. Κλείνοντας και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την αθλητική συνέδριση και να τονίσω ότι από την πλευρά μας έγινε ό,τι ήταν εφικτό για την εκδότηση αυτού του αθλητικού γεγονότος. Εγώ από την πλευρά του Τεχνικού Συμβούλου της ΑΣΕΓΑΣ Δυτικής Θεσσαλίας θεωρώ την ανάλυση αυτού του πανελλήνιου πρωταθλήματος, αυτού του εγχειρήματος, πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι αναβαθμίζουμε το άθλημά μας, το αθλητικό προϊόν της Ομοσπονδίας μας και αυτό που υπηρετούμε. Κατά κύριο λόγο το υπηρετούμε ανιδιωτελώς. Και ο δεύτερος λόγος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι βοηθάει πολυπλευρικά σε πολλές μορφές, σε πολλά επίπεδα, σε πολυδιάστατη παρενέργεια σε όλο τον τόπο, οικονομικά, πολιτισμικά, κοινωνικά. Κατά αυτή την άποψη και κάτω από αυτό το πρίσμα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διοργάνωση. Σε μια ΕΑΣ, όπως προανέφερε και ο πρόεδρος της ΕΑΣ, ο κ. Μαχάμης, που είναι η πρώτη στη χώρα στην ανάληψη μεγάλων διοργανώσεων με μεγάλη τεχνογνωσία. Εμείς, σαν Οργανωτική Επιτροπή, τις τελευταίες 15 μέρες δουλέψαμε πάρα πολύ για να ετοιμαστεί το στάδιο, να ετοιμαστεί και να οργανωθούν οι αγώνες, γιατί όπως ξέρετε και όπως προείπαν οι προαλήσαντες, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοργανωθεί, είναι πολλά αγωνίσματα ταυτόχρονα, με πολλές λεπτομέρειες και διαφορετικούς κανονισμούς το καθένα. Δεν έχει καμία σχέση με τα ομαδικά αθλήματα που έχουν συγκεκριμένα πράγματα.
Το στάδιο είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έτοιμο. Οι τελευταίες λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν το απόγευμα. Εικόνα του γεγονότος, όπως είναι κάθε φορά οι Πανελλήνιοι αγώνες. Με μια δυναμική τεράστια που από μόνο του ο Στίβος βγάζει κάθε φορά είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε πανελλήνιο επίπεδο, είτε σε εθνικό. Και η δυναμική αυτή εκπορεύεται από το γεγονός ότι 2.000 άτομα θα είναι παρόντα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Που σημαίνει τεράστια προβολή για την πόλη μας, τουριστική ιδιαίτερα, αλλά και οικονομική. Σε χαλεπούς καιρούς αυτό πρέπει να περάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε ο κλασικός αθλησμός να είναι ένα σημείο αναφοράς όπως ήταν πάντοτε, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση. Το ζητούμε γιατί στις μέρες που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτό, όπως βλέπετε, είναι ένα σημείο αναφοράς διαχρονικό για την πόλη των Τρικάλων. Κύριος Κοντονάσης, ο οποίος... Η μεριά μου μέχρι τώρα σαν μέλος της Οργανικής Επιτροπής έκανα αυτά που έκανα. Τώρα όμως αρχίζει το κύριο έργο μου σαν προπονητής. 8 αθλητές μου θα αγωνιστούν σε αυτό το πρωτάθλημα και προσδοκά αποτελέσματα τα οποία ίσως να σας ξαφνιάσουν. Ευχάριστα. Όμως, αφού κάνω αυτή την προσπάθεια τη δικιά μου, απομένει εσείς, οι παρευρισκόμενοι εδώ, να δώσετε σημασία για το μετά. Να μάθει ο κόσμος αυτά τα παιδιά, τα οποία αφιερώνουν χιλιάδες ώρες για να προσφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Η ηθική τους αμοιβή είναι το χειροκρότημα και η προβολή τους. Ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Είναι κρίμα αυτά τα 14χρονα, 15χρονα παιδιά που πρώτη φορά θα αγωνιστούν σε τόσο κόσμο να μην τα επιβραβεύσουμε με ένα χειροκρότημα. Καλούμε λοιπόν όλους τους Τρικαλινούς, όσοι θα παρευρίσκονται εδώ, να είναι κοντά μας, να χειροκροτήσουν αυτά τα παιδιά και στη συνέχεια εσείς οι δημοσιογράφοι από μέρους σας να κάνετε το καθήκον σας. Να δείξετε ποια είναι αυτά τα παιδιά, να δείξετε το χαρακτήρα τους, να δείξετε γιατί ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό του κλασικού αθλητισμού. Να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε και όλοι προσπαθείτε να δείτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να προσφέρετε λύσεις έστω από τη μεριά σας. Δεν θέλουν τίποτα άλλο αυτά τα παιδιά. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Ήδη αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρω γιατί δεν προβάλλει τόσο πολύ, παιδιά από εδώ από τη Θεσσαλία και κυρίως από τα Τρίκαλα αγωνίζονται στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Και ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες επιτυχίες. Από τα προκριματικά αγωνίσματα προκριθήκαν για τον τελικό. Θα πρέπει από τη μεριά σας να δείξετε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Γεια σας, θα ήθελα να πω μόνο ότι η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων μας επιτρέπει και είμαστε σίγουροι ότι θα φέρουμε εις πέρας και αυτούς τους αγώνες. Καλή επιτυχία έχουμε σε όλους τους συμμετέχοντες, στους αθλητές και καλή διαμονή στους γονείς που θα παρευρεθούν αυτό το διήμερο στην πόλη του Τρικάλων. Ευχαριστούμε. Η σημειότητα όμως ενός ανθρώπου που προέρχεται μέσα από το χώρο μας, από την αθλητική τάξη δηλαδή, του Ευθύμη του Ρετζά, ο οποίος δεν θέλει να απευθύνει χαιρετισμό, αλλά εγώ όμως θα του δώσω το λόγο έστω για ένα λεπτό, διότι πραγματικά από ένα καινούριο πόστο σήμερα, από θεματικό αντιπεριφερειάρχη του αθλητισμού, πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη του αθλητισμού της περιοχής μας. Και ευθύνη μας, θερμό ευχαριστώ να πεις μια κουβέντα. Χαίρα μου και εγώ θέλω να καλωσορίσω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων στη Βουλή, στην Τρίκαλα. Είναι μια σημαντική διοργάνωση για μας. Και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο ΣΕΓΑΣ για την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Και εύχομαι αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός τα επόμενα 3 χρόνια και μπορεί και παραπάνω. Θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερες διοργανώσεις στη Θεσσαλία. Από εκεί και πέρα, μέσα από αυτή τη συνέντευξη τύπου, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο, όλους τους άλλους πολίτες, να είναι το Σάββατο και την Κυριακή στο Εθνικό Στάδιο του Τρικάλων, να στηρίξουν αυτά τα παιδιά, γιατί όπως προείπαν όλοι, είναι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού που πάνε στα Τρίκαλα. Η καρδιά του Στίβου που πάει στα Τρίκαλα. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, σε τέτοιες περιόδους δύσκολες, είναι σημαντικό να φέρνουμε τέτοιες διοργανώσεις στη Θεσσαλία, διότι είναι τονωτικές ενέσεις για την αγορά και για τους επαγγελματίες εδώ πέρα, γιατί πολλοί κόσμοι στάθη θα μείνουν χρήματα στην πόλη μας. Αυτό που θέλω να πω είναι καλή επιτυχία στους αθλητές και καλή διαμονή σε συνοδούς και προπονητές. Εύχομαι να έχουμε ρεκόρ και καλή επιτυχία και στα παιδιά που θα πάνε στο Πανευρωπαϊκό μετά. Ευχαριστώ πολύ.